Να δώσουμε τώρα το λόγο στη δημοσιογράφο Σεμίνα Διγενή. Πολύς κόσμος. Γεια σας. Πριν πω οτιδήποτε, θέλω να πω ότι αυτά που πρόκειται να σας πω και την απόφασή μου να είμαι εδώ, την αφιερώνω στα παιδιά μου και στη νεότερη υποψήφια του κόμματος εδώ. Και θέλω να τη χειροκροτήσω. Αν με μια κουβέντα έπρεπε να πω και να απαντήσω στην ερώτηση γιατί με το ΚΚΕ, θα έλεγα δύο πράγματα. Γιατί επιλέγω να είμαι με τους έντιμους και γιατί θέλω να επιστρέψω εκεί από όπου ξεκίνησα. Από το κουκουέ και από την ΚΝΕ. Είμαι κι εγώ ένα από τα παιδιά της ΚΝΕ, όπως έλεγε ο Ρίτσος, μιας περασμένου αιώνα ήμουνα, μιας ΚΝΕ δυνατής και ατρόμητης, όπως είναι και τώρα η ΚΝΕ, με ένα κόμμα που ήθελε τους νέους ανθρώπους να είναι δυνατά μέσα στο παιχνίδι και μέσα στη ζωή και όχι απλοί θεατές και πολιτικά θύρματα σε όλα αυτά που συνέβαιναν γύρω τους και βεβαίως να μην παρακολουθούν απλώς τους άλλους να τους καταστρέφουν τη ζωή, το παρόν και το μέλλον τους. Είμαι εδώ, όπως ήμουνα πάντα και αυτοί που πρέπει να το ξέρουν αυτό, το ξέρουν. Τώρα είμαι όμως πιο δυναμικά, πιο ουσιαστικά ελπίζω και σίγουρα περήφανα. Συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές γιατί θέλω να συνυπάρξω με όλους αυτούς που πάνε κόντρα στο ρεύμα, που δεν παραμυθιάζονται με λαϊκίστικα τερτύπια, επικοινωνιακά φλιναφήματα και απορρίπτουν αυτούς όλους τους σύγχρονους, φεδρούς και επικίνδυνους καλοχαιρέτες. Επιλέγω να είμαι με αυτούς που δεν έκαναν ποτέ πίσω, δεν είπαν ποτέ ψέματα και δεν ενεπλάκησαν σε σκοτεινά ή σε βρώμικα παιχνίδια. Επιλέγω να είμαι με τους τίμιους. Μαζί με αυτούς που πάντα με έκαναν να πιστεύω ότι αφού το δίκιο είναι με το μέρος μας, δεν μπορεί παρά ο κόσμος αυτός να αλλάξει. Και θα αλλάξει. Με αυτούς που από την πρώτη στιγμή είχαν το θάρρος να αναδείξουν με επιχειρήματα τον αντιλαϊκό, τον ταξικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν ήταν το κουκουέ, αν δεν έλεγε αυτά που έλεγε, όπως τα έλεγε κάθε φορά, ο λαός και οι εργαζόμενοι θα είχαν πλήρη μεσάνυχτα για όλα αυτά που σχεδιάζονταν σε βάρος του, τα σχέδια, οι συνθήκες, οι αποφάσεις, τα πάντα. Επιλέγω να είμαι με αυτούς που κράτησαν ζωντανή την ελπίδα όταν αυτή χρησιμοποιήθηκε σαν διαβατήριο για να μπει η λεγόμενη πρώτη φορά αριστερά στα Eurogroup, να σταθεί δίπλα σε Τραμπ και Μέρκελ, να υπογράφει μνημόνια στα τυφλά και να είναι πρόθυμη γενικώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και με όποιον εκμεταλλευόταν τον λαό προσπαθώντας να τον σπρώξει ακόμα πιο κάτω. Παίρνω τη θέση μου με απόλυτη σιγουριά δίπλα στο ΚΚΕ, γιατί θέλω να υπάρξει ένα πραγματικό μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά και στο φασισμό. Συνυπάρχω με το ΚΚΕ γιατί μόνο αυτό στη Βουλή και στην Ευρωβουλή μπορεί να μιλάει, να τοποθετείται, να ενημερώνει, να αποκαλύπτει, να αγωνίζεται, να καταθέτει προτάσεις για όλους και για όλα. Πιστεύω πως είναι η μόνη φωνή αντίστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφος. Και επίσης το ΚΚΕ δεν το έχουν στο χέρι όπως όλα τα κόμματα και όταν αποφασίζει αυτό να ηγηθεί σε κάποιους συγκρουσιακούς αγώνες, ξέρει τι σημαίνει σύγκρουση και δεν είναι επιρρεπές σε πολιτικούς λεονταρισμούς. Το έχει αποδείξει αυτό. Ανάμεσα στα πολλά και σημαντικά θέματα για τα οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή, είναι και ένα ζήτημα επιβίωσης του ίδιου του πολιτισμού. Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό το ζήτημα με ενδιαφέρει, το ξέρω, το γνωρίζω καλά και ξέρω πόσο πολύ πονάει αυτή η πληγή.
Και δεν πονάει μόνο τους δημιουργούς, πονάει τον ίδιο τον πολιτισμό. Η πνευματική και η καλλιτεχνική δημιουργία δεν μπορεί να αποτελεί άλλο εμπόρευμα στο οποίο την μετατρέπει το εκμεταλλευτικό σύστημα. Οι καλλιτέχνες, οι εκτελεστές, οι πνευματικοί δημιουργοί δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήνονται έρμεο και να είναι απροστάτευτοι απέναντι στους ομίλους που εκμεταλλεύονται το έργο τους. Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η δίκαιη αμοιβή τους. Και θέλω να συμβάλλω σε αυτό. Όπως θέλω να συμβάλλω και στην αξιοποίηση της τεράστιας παραγωγικής δύναμης των νέων ανθρώπων που προέρχονται από τα σπλάχνα αυτού του λαού και μπορούν να προσφέρουν και στην τέχνη και στην επιστήμη και στον πολιτισμό και όλοι αυτοί αναγκάζονται να ξενιτευτούν. Οι λύσεις υπάρχουν και δεν είναι ευχολόγια και δεν είναι υποκρισία των ψευτοθόδωρων πολιτικών. Υπάρχουν προτάσεις, είναι άλλη στιγμή να τα συζητήσουμε. Θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις και τη γνώση μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ και στον αγώνα για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων των γυναικών, των θυμάτων του τράφικινγκ, των κακοποιημένων γυναικών. Περίπου 15.000 περιστατικά ενδοκογενειακής βίας είχαμε τα τελευταία 4-5 χρόνια. 7 στα 10 είναι γυναίκες. Της καθαρίστριας που φυλακίζεται γιατί πλαστογράφησε το πολιτήριο του Δημοτικού για να θρέψει τα παιδιά της, της προσφυγοπούλας που κυριολεκτικά πέρασε από 40 κύματα για να βρει ένα λιμάνι, της μητρότητας που διώκεται, που στοχοποιείται από την εργοδοσία, της κάθε γυναίκας που σε αυτό το απάνθρωπο σύστημα πουλιέται και αγοράζεται, γίνεται και αυτή εμπόρευμα. Και κάτι ακόμη, με ενδιαφέρει και θέλω να προσπαθήσω να αγωνιστώ για να σταματήσει η κακοποίηση των ζώων. Υπενθυμίζω και υπογραμμίζω πως μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ψήφισε στο σύνολό του το άρθρο 24 για την προστασία των ζώων στη συνταγματική αναθεώρηση. Χαίρομαι πολύ που είμαστε τώρα όλοι εδώ μαζί, γιατί η λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την Ευρώπη και τους λαούς της σε δυστοπίες που θυμίζουν Όργουελ, με εγγυητές της ζωής των ανθρώπων βγαλμένους από την πιο νοσηρή φαντασία. Με τους ταγούς των ολιγαρχικών καθεστώτων να επιλέγουν ανόητους, πρόθυμους και συνήθως αμόρφωτους αχαιρανθρώπους για να υποδίονται τους δημοκράτες και να ξεπουλάνε ακόμη και τους φίλους τους στις αυλές των ολιγαρχών. Είμαστε εδώ γιατί και μέσα μας ακόμα η φλόγα για μια αληθινή δημοκρατία και κυρίως ανθρωπιά. Βέβαια, για να μπορεί το ΚΚΕ να τα κάνει όλα αυτά, να προειδοποιεί, να αποκαλύπτει, να κινητοποιεί, να καταψηφίζει όσα στρέφονται ενάντια στους εργαζόμενους, πρέπει να είναι ισχυρό παντού. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, γιατί όπως σας είπα, επιλέγω να είμαι με τους έντιμους. Αυτά.